Κυρία Πρόεδρε, έχουν... Σας παρακαλώ, αφήστε να μιλήσει ο μιλητής. Έχω δώσει το λόγο. Εσείς διευθύνετε τη διαδικασία. Όχι, καθίστε. Θα σας δώσω το λόγο μετά. Αφήστε να μιλήσει. Δεν το είπα. Ωραία. Ο κύριος Δέδιας είπε μόνο για τη Χρυσή Αυγή. Αν θελήσει μετά θα πει και για το άλλο. Λοιπόν, πέστε κύριε Κοντονή. Κυρία Πρόεδρε, όσον αφορά το ζήτημα της εστάσεως αντισυνταγματικότητας... Έχει διανεμηθεί. Εντάξει. Εντάξει, καθίστε τώρα. Όσον αφορά το θέμα της εστάσεως αντισυνταγματικότητας, την οποία ανέθεσε ο εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τονίσει στο Κοινοβούλιο ότι ταυτίζεται απολύτως με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας και δίνουμε ένα μήνυμα δημοκρατίας και υπεράσπισης του κοινοβουλευτισμού σε όλο τον ελληνικό λαό. Στους νεοναζί και στους δολοφόνους του Παύλου Φίσα δεν επιτρέπουμε να υπερασπίζονται το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα το υπερασπίζονται τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου και όλες αυτές οι τερατολογίες οι οποίες ακούστηκαν από τον εκπρόσωπο της Χρυσής Αυγής μένουν ως μαύρη σελίδα στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και σε αυτούς που επέτρεψαν να είναι σήμερα εδώ και να μιλάνε οι προδότες της δημοκρατίας, οι προδότες του έθνους για το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία.